Είπαμε πρώτα στο σημείο της έκρηξης, πάμε στους αμπελόκηπους να βρούμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής δίνει διαρκώς νέα στοιχεία. Να ξεκινήσουμε, Μιχάλη, πρώτα απ' όλα από τις προθέσεις αυτών των ανθρώπων. Τι λένε τα στοιχεία. Ως τελικό καταφύγιο ΣΥΑ πριν την τοποθέτηση της βόμβας εκτιμάται από τις αρχές πως χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες το διαμέρισμα στην οδό Αρκαδία είναι ενδεικτικό, όπω αναφέρουν οι ίδιε πηγέ, πω το χτύπημα επίκειτο να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά εξελίξει του πρόλαβαν ε, και μάλιστα ο λοιπόν, στόχο του. χτύπημα τους... κοντά εκεί. Σύμφωνα με το μόνο των Περάντι, παρόμοιων ενεργειών, φαίνεται πω τα άτομα τα οποία είχαν πρόσβαση στο χώρο και μάλιστα ιδιαίτερα το άτομο το οποίο έχασε στη ζωή του ήταν αυτό ο οποίο έφτιαχνε τη βόμβα, ο στόχο, ήταν κάποιο κτίριο σε κοντινή απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε, από το Αρκαδίας προκειμένου, οι τρομοκράτε γρήγορα άμεσα να μεταβούν στο σημείο, να τοποθετήσουν τη βόμβα και ενδεχομένω, ακόμη και με τα πόδια να φτάσουν ξανά στο χρυτό του. Αλλά όπω πολύ όλοι από χθες, οι εξελίξει του πρόλαβαν, καθώ η βόμβα πυροδοτήθηκε mm. κάτω από άγνωσε συνθήκε εχθέ. Αυτό που παραμένει μυστήριο μέχρι και αυτή την ώρα, παρότι έχει περάσει μια ολόκληρη ημέρα, αποτελεί το γεγονό τη ταυτότητα του άνδρα, ο οποίο εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί, μετά την προσπάθεια να εντοπίσουν, το το άτομο από το DNA και δεν το κατάφεραν, έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά να ψάχνουν κάμερα-κάμερα περιμετρικά του χώρου αλλά και των δρόμων, προκειμένου να κάνουν μια αντιπαραβολή προσώπων των ατόμων, των δύο γυναικών, τι οποίε γνωρίζουν ποιε είναι, με κάποιον άνδρα να κινούνται στην περιοχή, μήπω καταφέρουν να εντοπίσουν και τελικώς Μιχάλη, ποιος είναι ο νεκρός. Και φαντάζομαι, Μιχάλη, αξιοποιούν και πληροφορίε από μαρτυρίε, από του ιδιοκτήτε, από όπου μπορούν να συλλέξουν, για... εν πάση περιπτώσει, οι αρχέ πληροφορίες. Και όμως, για την ώρα για την ώρα η έρευνα αυτή έχει λιγοστά αποτελέσματα. Mm. Καθώ όπω λένε τουλάχιστον οι κάτοικοι εδώ και οι ένοικοι κυρίω τη είναι ότι το τελευταίο διάστημα, 15-20 ημέρε, παρατηρούσαν πράγματι πω υπήρχε μία κίνηση στο συγκεκριμένο διαμέρισμα άτομα νεαρή ηλικία, άνδρε και γυναίκε, χωρί όμω να κρατήσουν κάποιο χαρακτηριστικό mm. των ναι. ανθρώπων που Δηλαδή, συγγνώμη, Μιχάλη, έμπαιναν τώρα... εκτό από του mm. τρει που ξέρουμε. Ε, τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, την τραυματισμένη γυναίκα και άλλ, την μία ακόμη που επίσης έχει ταυτοποιηθεί για να ζητείτε. Μπαινόβγαιναν κι άλλοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το διαμέρισμα. Τουλάχιστον πέντε άτομα, κυρίως γυναίκες, είχαν πρόσβαση μέσα στο διαμέρισμα όταν βρίσκονταν εκεί οι τρεις του οποίου γνωρίζουμε, του δύο ουσιαστικά, τι δύο γυναίκε. Να επισημάνουμε πάντω, κλείνοντα, πω το κτίριο πραγματικά είναι ένα βομβαρδισμένο κυριολεκτικά τοπίο, καθώ οι χώνε που καταγράψαμε είναι αποκαρδιωτικέ και σοκαριστικέ. Έχουν υποστεί ζημιέ τουλάχιστον τρία διαμερίσματα. Ο χώρο πίσω μου, όπω θα βλέπετε τώρα, μέχρι και σε αυτή την ώρα γίνονται εργασίε στον χώρο, ενώ οι ένικοι και όσοι διέμεναν στην πολυκατοικία θα χρειαστεί να μείνουν σε άλλου χώρου ε, έω και την Δευτέρα, καθώ τότε θα έρθει συνεργείο προκειμένου να δει αν η στατικότητα είναι ικανή προκειμένου να επιστρέψουν ή θα πρέπει να αλλάξουν σπίτι. Αρκεί αυτό για να καταλάβουμε τι ζημιά θα προκαλούσε ε, αυτή η βόμβα στην περίπτωση που είχε τοποθετηθεί όπου είχε, θα τοποθετούνταν, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Μιχάλη. Εδώ στο στούντιο τώρα το ρεπορτάζ συνεχίζεται με τον Πανεγιώτη Σπυρόπουλο. Γιατί έχουν αυτά τα δεδομένα και κάποια άλλα, τα οποία προφανώ δεν γνωρίζουμε, δεν έχουν δει το φως τις δημοσιότητας η αρχές και προσ... από τις αρχές και προσπαθούν να συνθέσουν ένα παζλ το οποίο θα αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας τρομοκρατικής ομάδας η οποία αποκαλύφθηκε ε, μετά το, την έκρηξη αυτή. Ένα είναι βεβαιωσία, όπω αποκαλύπτουν στη στελέχη του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη και τη Αντρομοκρατική Υπηρεσία, ότι κάποιοι επιχείρησαν να κάνουν κάτι καινούργιο. Μια αρχή στην Αντρομοκρατία. Mm -hmm. Και από ό,τι βλέπουμε, έχουν χαρτογραφήσει σε έναν βαθμό το τι ακριβώ συμβαίνει. Μιλάνε για την πεντάτα τη Αρκαδία, που φαίνεται να είναι ο εκτελεστικό πυρήνα παλιών καθοδηγητών που μετέφεραν τεχνογνωσία. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί διαπιστώνουν μια οργάνωση από έμπειρο τουλάχιστον τρομοκράτε στο παρελθόν, που έχουν στρατολογήσει όμω νεαρού, ενδεχομένω και, άπειρα, και άπειρα άτομα, προκειμένου να προβούν στην εκτέλεση των ενεργειών. Μια νέα ομάδα λοιπόν με παλιού και νέου. Ακριβώς. Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, από ό,τι φαίνεται εσύ, τακτική πρόσβαση είχαν τουλάχιστον πέντε άτομα. Είναι αυτό που είπε και εσύ, ο νεκρό άντρα, η τραυματισμένη γυναίκα, μία ακόμα γυναίκα mm -hmm. που έχει τα κλειδιά του σπιτιού και δύο ακόμα άντρε όπω αναφέρουμε χαρακτηριστικά. Του τα... οποίου του ξέρουν, οι αρχέ ξέρουν τι μπορεί να γίνει. χωρί τουλάχιστον προ το παρόν να έχουν επιβεβαιώσει. Στο διαβοήνισμα, όπω ακούσαμε, υπήρχαν προσυλλέψει αρκετών ατόμων το τελευταίο yeah. χρονικό διάστημα. Τώρα, όσον αφορά τον νεκρό άνδρα, αυτό από ό,τι φαίνεται είναι αχαρτογράφητο, όπω λένε οι αστυνομικοί και χαρακτηριστικά τη ελίκη αντιτρομοκρατική υπηρεσία, τουλάχιστον προ το παρόν. DNA και αποτυπώματά του δεν τα αυτό που προ τον παρόν, με σεσημασμένου στην Τράπεζα Δεδομένων τη Γεύσης Κρηματολογικών Ερευνών. Άρα, εκτιμούμε ότι ανήκει ευρήματα... σε αυτή τη νέα γενιά. Ακριβώ. Ή με άλλα ευρήματα ε, τρομοκρατικών ενεργειών. Ε, από τα αποτυπώματα τη γυναίκα που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, προέκυψε ότι πρόκειται για μια 30 διάχρονη που από το 2010 έχει δεκάδε προσαγωγέ ε, για επιθέσει και επεισόδια, ενώ ήταν ανάμεσα στου συλληφθέντε τη κατάληψη του, της Βρετανίας μάλιστα. του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2015. Άρα δεν ξέρουν, έχει ένα ποινικό παρελθόν. Η άλλη που αναζητείται έχει μια, και λένε επι, ότι είχε το και γυναίκα, ναι. το κλειδί. Μια ακόμα επισήμαση για τη συγκεκριμένη γυναίκα του στο παρελθόν φαίνεται να έχει σχέση με πρόσωπο που είχε κατηγορηθεί και έχει εκτίσει ποινή φυλάκιση για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο τρομοκρατικές ε, οργανώσεις. Άρα, μάλιστα, το άτομο Η... με το οποίο σχετιζόταν. Ακριβώς. Ναι. Η δεύτερη γυναίκα που φαίνεται να έχει παρουσία στο διαμέρισμα τη Οδού Αρκαδίας και έχει τα χλιά, έχει ταυτοποιηθεί, αναζητείται. Πρόκειται επίση για μια 30χρονη γυναίκα που και αυτή έχει προσαγωγέ και επιθέσει εναντίον αστυνομικών δυνάμεων και επεισοδίων με άτομα που, του αντιεξοστικού χώρου, όπω αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικέ πηγέ. Τα κλειδιά του σπιτιού, να σου πω, στη συγκεκριμένη γυναίκα, από ό,τι φαίνεται, τα είχε δώσει ο γιο του ιδιοκτήτη που διαμένει στην Ολλανδία. Μάλιστα, σε επαφή που είχαν οι αστυνομικοί μαζί του, του ανέφερε ότι εκείνο δεν ήξερε ποιοι έμπαιναν και έβγαιναν από εκεί. Από μια πρόχειρη τουλάχιστον έρευνα, βλέπουν ότι δεν είναι, ναι. είναι συσμασμένο στη χώρα μα. Παναγιώτη, με τη βόμβα. Τι συνέβη, έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα οι αρχαίες αυτός, ο άνθρωπος, ο νεκρός. Την έφτιαχνε, τη δοκίμαζε, προ, την προετοίμαζε για να τοποθετηθεί. Τι ακριβώς συνέβη. Αρχικά να σου πω ότι επισημαίνουν ότι το διαμέρισμα αυτό δεν ήταν ε, γιάφκα. Ε, γιατί δεν διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλες εκρηκτικές υλές, δεν υπάρχει άλλος βαρύς ε, ομισμός. Ήταν όμως όπλα, βρήκαν όπλα. Βρήκαν ε, όπλα, αλλά απλά ο χαρακτηρισμός γιάφκας είναι ένα ευρύτερο. Θα σου έλεγα πεδίο που μπορεί να έχει πάρα πολλά πράγματα όπω και υλικά για την κατασκευή mm. των βομβών. Θεωρούν ότι ήταν ένα ενδιάμεσο σταθμό, ότι ήταν ενδεχομένω ο τελευταίο χώρο πριν από μια βομβιστική επίθεση στο σε σύντομο χρονικό διάστημα και θεωρούν ότι η βόμβα ήταν έτοιμη. Άρα ότι... είναι το μέρο στο οποίο θα κατέφευγαν αφού είχαν χτυπήσει. Που θα έφευγαν από εκεί και που θα κατέφευγαν που μετά θα κατέφευγαν την βομβιστική επίθεση. Τα στελέχη τη Ατμοκρατική Υπηρεσία εξετάζουν τη σφοδρή πιθανότητα η ομάδα τη Αρκαδία να συνδέεται με δύο τουλάχιστον επιθέσει του τελευταίου δέκα μήνε. Είναι η αποτυχημένη βομιστική επίθεση στο Γουδί στι 10... 3 Φεβρουαρίου του 2024, είναι στην έδρα των ΜΑΤΟ ναι, ναι, που ναι, εκεί μία... απενεργοποίησαν μια τόφια βόμβα και να θυμίσουμε ότι εκεί έχει βρεθεί και ένα αποτύπωμα πάνω σε αυτή. Måste... Όπως και στις 18 Δεκεμβρίου, συγγνώμη, 18 Δεκεμβρίου ήταν στο Γουδί, ναι. συγγνώμη να διορθώσω. Και, 3 και στις 3 Φεβρουαρίου ήταν στο η εργασίας. βομβιστική επίθεση στο Υπουργείο ε, Εργασίας. Ε, αυτές οι δύο επιθέσεις εικάζουν ε, ή τουλάχιστον... Ε, Ερευνούν αν προέρχεται από είναι το ίδιο... Είναι ορφανές αυτές έτσι, δεν είχε αναλάβει κάποιος την ευθύνη. Έχουν αναλάβει, Έχουν και, στις, αναλάβει... και στις δύο μάλιστα Α. και στην πρώτη είναι η επαναστατική ταξική αυτοάμυνα στο Υπουργείο Εργασίας. Βλέπουν Εργασία, λοιπόν συμμονή. αν συνδέονται αυτοί με αυτές τις οργανώσεις. Ε, ή τουλάχιστον επειδή μάλιστα. ήταν αποτυχημένοι οι πρώτοι να μην ήθελαν ναι. να αναλάβουν την ίδια υπονομία την δεύτερη τρομοκρατική επίθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη πληροφορίε.